αποκλεισμένη και χωρίς νερό για έκτη μέρα. Σήμερα είναι οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης Φακίων. Η υδροδότηση διακόπηκε πιθανόν από πτώση βράχου στο δίκτυο και η αποκατάσταση της ζημιάς δεν είναι δυνατή, καθώς τα τεχνικά συνεργεία δεν μπορούν να μεταβούν στο χωριό. Έχουμε μείνει από νερό στην Αγία Ρουμέλη από την Παρασκευή που πέρασε. Ο λόγος είναι ότι έχει σπάσει η σωλήνα του νερού από καμιά πέτρα μέσα στο φαράγγι προφανώς και δεν μπορεί να πάει το συνεργείο διότι δεν έχει πρόσβαση. Δεν υπάρχει, μόνο με θάλασσα. Θάλασσα έχει μποφόρια. Οι περίπου 20 κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης βρίσκονται κάθε χειμώνα αντιμέτωποι με έλλειψη στοιχειωδών αναγκών και υπηρεσιών εξαιτίας του ακτοπλοϊκού αποκλεισμού της περιοχής. Και δεν είναι μόνο το νερό, και με το ρεύμα έχει συμβεί αρκετές φορές. Δηλαδή, πριν 2 χρόνια ήρθε το ρεύμα την 5η μέρα εκεί πέρα. Ακριβώς για αυτό το λόγο, δεν υπάρχει πρόσβαση. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αγίας Ρουμέλης επαναφέρει το αίτημα για διάνοιξη δρόμου από τον Αηγιάννης Φακίων, προκειμένου το χωριό, στο οποίο καταλήγει το φαράγγι της Αμαριάς, να έχει πρόσβαση όχι μόνο από θαλάσσης, αλλά και από τη στεριά. Το πρώτο πρόβλημα είναι που θα λύσει είναι τα θέματα υγείας στην Αγία Ρουμέλη. Αν κάποιος χτυπήσει, σε μια έκτακτη περίπτωση πάθει κάτι κανείς, όπως πέρσι είχαμε 2 περιστατικά πέρσι. 2 χωριανοί μου, ο ένας γκρεμίστηκε από μια ηλιά και ο άλλος είχε κάποιο πρόβλημα υγείας που του είπαν στο νοσοκομείο. Ένα ηλικιωμένο άνθρωπο, ότι αν δεν ερχόταν την άλλη μέρα θα πέθαινε. Και ευτυχώς που είχε μπονάσα, ήταν ο καιρός λαδιά. Και έφυγε. Αν είχε κακό καιρό, όπως τώρα θα πεθάνουμε εκεί πέρα. Η απάντηση της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης και της διεύθυνσης δασών στο αίτημα των κατοίκων της Αγίας Ρουμέλης είναι ότι η ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura και λόγω της σπάνιας βιοποικιλότητας κάθε παρέμβαση θα αλλίωνε και θα έβλαπτε το περιβάλλον και το φυσικό της χαρακτήρα.